15 Αυγούστου 1916. Στην Αθήνα έγινε μεγάλο συλλαλητήριο υπέρ του Βενιζέλου. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων εξεφώνησε σπουδαίο λόγο με κατευθείαν επίθεση εναντίον του βασιλιά ως γερμανόφιλου και καταπατητού του συντάγματος. Είπε ότι ο βασιλεύς δεν επίστευσε μόνον εις την ξενική νίκην, αλλά και ηυχήθη αυτήν, και ότι για να συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του θα θέσει ουσιαστικώς κατά μέρος το ελεύθερόν μας πολίτευμα. Την ίδια ημέρα ο συνταγματάρχης Χατζόπουλος τηλεγραφούσε από την Καβάλα και ανέφερε ότι είχε διαρροές από στρατιώτες και αξιωματικούς που ίσως λιποτακτούσαν στην Θάσο, ότι οι κάτοικοι είχαν 4 μέρες να δούνε ψωμί και σύντομα η πείνα θα είχε πολλά θύματα, και ότι ο Σαράιγ βομβάρδισε τον καταβλισμό της ελληνικής 6ης μεραρχίας. Η Αθήνα αδυνατούσε να βοηθήσει, διότι μεταξύ των άλλων οι Άγγλοι συνελάμβαναν κάθε πλοίο που πλησίαζε στην Καβάλα και το κατακρατούσαν στην Θάσο. Επιπλέον, δε, είχαν καταλάβει τις εγκαταστάσεις του τηλεγράφου και εμπόδιζαν την επικοινωνία.